Και τι γίνεται με τον ανθρωπιστικό διάδρομο και πού είμαστε πάνω σε αυτό το θέμα. Να καλημερίσω τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Γκότσης είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Γκότση. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδέδο μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Ραμάλα, κύριε Γκότση. Ολοκληρώθηκε χθες η επίσκεψή του που ξεκίνησε από την Ιορδανία και χθες στην Ραμάλα είδε τον Παλαιστίνιο Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριος Κόμπος. Ειδικότερα στη συνάντησή του στην Ραμάλα συζήτησε την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω περιφερειακής επιδείνωσης της κρίσης, καθώς και τις επίγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες των αμάχων στην περιοχή που ανησυχούν βεβαίως στη διεθνή κοινότητα και όλες τις χώρες της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρατε, συζητήθηκε η πρωτοβουλία μας για τη δημιουργία ασφαλούς και βιώσιμου θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου, που όπως ανέφερε χθες και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έχει αργότερα σήμερα συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος. Υπήρξε ήδη θετική ανταπόκριση και από διεθνείς οργανισμούς που εμπλέκονται. Οπότε είμαστε στο στάδιο της συζήτησης πρακτικών λεπτομεριών. Βέβαια, για το πώς θα γίνει. Αν μπορεί αυτό να εφαρμοστεί. Μάλιστα, ακριβώς. Αυτό θα σας έλεγα, γιατί για να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια είναι κάτι το οποίο θέλουν όλοι από την στιγμή που βλέπουμε ότι αυτό που αποφασίστηκε και συμφωνήθηκε δεν τηρείται. Και μιλάω για την ανθρωπιστική βοήθεια από την Ράφα προς την Γάζα. Δεν περνάνε όσα φορτηγά θα έπρεπε να περάσουν. Και η ανθρωπιστική βοήθεια είναι μηδαμινή αυτή που καταλήγει να φτάνει στους ανθρώπους, στους αμάχους που είναι εκεί και δεν έχουν και καμία άλλη διέξοδο, έτσι δεν μπορούν να φύγουν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα, όταν λέμε για ανθρωπιστικό διάδρομο και ανθρωπιστική βοήθεια, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα ήταν όντως μία ένεση σε αυτή την βοήθεια που θα έχει αντίκρισμα, ενώ να είναι αρκετή, όχι απλώς να το κάνουμε για να το κάνουμε, αλλά να έχει και ουσία στο τέλος της ημέρας. Σίγουρα αυτός είναι ο σκοπός, να συμπληρωθεί αυτό το πρόβλημα που αναφέρεται. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή που ληφθηκε αυτή η πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης προ 10 ημερών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην ίδια την ώρα, συζητήθηκε και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε χθες και ο Πρόεδρος, είχαν συζητηθεί κάποιες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από Ισραηλινής πλευράς και σίγουρα οι επαφές συνεχίζονται με όλους τους εμπλεκόμενους, όπως αναφέρεται, για να υπάρξει μια σωστή ανταπόκριση της διεθνούς κοινότητας στις ανθρωπιστικές ανάγκες που παρουσιάζονται. Μιλήσαμε και για οικονομική βοήθεια προς τους Παλαιστινίους, όπως είπατε πιο πριν, κύριε Γκότση. Ναι, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η στήριξη της Κύπρου στην απρόσκοπτη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό πληθυσμό και από τη διεθνή κοινότητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα μια πρόσθετη σημαντική συνεισφορά από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας που πρέπει να σημειώσουμε και να διαχωρίζουμε πάντοτε. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση στη Γάζα που δυστυχώς κυβερνάται για 15 χρόνια από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και είναι διαφορετικές οι σχέσεις μας με την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία με βάση τις συμφωνίες του Όσλο εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους. Η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες που έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης ήδη από το 1988. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πάντοτε ενισχυμένες. Θα μπορούσα να αναφερθώ και θυμάστε πριν 3-4 μήνες είχε εξεπίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Ραμάλα σε ανύποπτο χρόνο. Συνεπώς, αυτές οι σχέσεις πάντοτε διατηρούνται, καθώς είμαστε χώρες της περιοχής. Μάλιστα, ναι. Αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, κύριε Γκότση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Καλημέρα.